Γυναίκα, δώσ' μου τα χαρτιά να τελειώνω με το κλιματολόγιο. Τι λες, μωρέ, εσύ δεν μπορείς να τελειώσεις με τίποτα. Βρε, καλά σε λέω εγώ ανίκανο. Τράβα στην Κτημαλότζικ, βρε, που έχει εμπειρία χιλιάδων δηλώσεων ιδιοκτησίας, έχει δικηγόρους, τοπογράφους και εξειδικευμένα στελέχη που τα κάνουν όλα αυτοί. Ή καλύτερα, πάρ' τους τηλέφωνο να έρθουν στο χωριό μας για να μην καίμε και βενζίνη. Θα μας δώσουν και γραπτή εγγύηση για το αποτέλεσμα. Κτημαλότζικ στην Έδεσα, αναλήψεως 2. Τηλέφωνο 23810-51235. Κτημαλότζικ στην Αριδαία, Κύπρου 42. Τηλέφωνο 23840-21222. Η αγροτική οδοπία στην Δημοτική Ενότητα Βεβορίτιδας. Επειδή από τα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει τώρα οι κάτοικοι στην περιοχή αυτή δεν προκύπτει και κακώς δεν προκύπτει ποια είναι η χρέωση αναστρέμα, ρωτώ, ποια είναι για το 2015 η χρέωση αναστρέμα για την αγροτική οδοπία της Δημοτικής Ενότητας Βεβορίτιδας. Η τιμή για την αγροτική οδοπία στην Βεβορίτιδα και σε όλο το Δήμο γενικά είναι στα 3,70 το στρέμα. Και για τα ευρωστόμια, ήδη ο πρόεδρος έχουμε γράψει και ακριβώς ζημίες πριν 4 μέρες, την Τρίτη τα συγκεκριμένα μαζί, 3 μέρες. Τα εξαρτήματα θα από τη Δευτέρα, το οποίο Δευτέρα πρόεδρος θα έχει παραλάβει για να γίνει το ευρωστόμιο. Από πότε έχουμε πάρει απόφαση για 3,70 στην Βεβορίτιδα? Επειδή που ίσχυε, που είχαμε πάρει. Δεν άλλαξε. Δεν άλλαξαμε τίποτα στις τιμές. Επειδή ακριβώς δεν άλλαξαμε τίποτα στις τιμές και τι κάνει μέσα στην Οικονομική Επιτροπή, με το πρακτικό 163 από 17 Οκτωβρίου του 2014 είχαμε αποφασίσει για τις αναπροσαρμογές ημί των τιμών για διάφορες κατηγορίες. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε το θέμα για συζήτηση. Πού να σκεφτώ εγώ ότι πρέπει να κάτσω να ξαναδιαβάσω ένα-ένα τις τιμές ανά μονάδα? Άμα διαβάσετε το πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου, τεχνιέντος είχε αφαιρεθεί η γραμμή της Βεβορίτιδας. Και από τα 3,70 που ήταν η Έδεσα και 3 ευρώ η Βεβορίτιδα, παίρνουμε απόφαση ομόφωνη, όπως την εισηγήθηκε και η Οικονομική Επιτροπή και η Υπηρεσία. Σας γνωρίζουμε ότι το παραπάνω τέλος αγροτική οδοποίηση σε όλο το Δήμο σας είναι στην τιμή των 3,70 ευρώ. Εδώ υπάρχει σοβαρότατο θέμα. Εγώ θυμάμαι ότι η πρότασή μας ήταν αυτή, Είχε γίνει θέμα, παιδιά, τότε. Παρέμενε της Βεβορίτιδας η ίδια τιμή που ήταν. Πέρυσι είχε κάνει πρόταση ο κ. Μάτοβου να πάει και δεν είχε πέρα την οικονομική. Επειδή έχουν εκεί τα ειδοποιητήρια και έχουν... Θα το δούμε αυτό εδώ πέρα. Θα το δούμε, αλλά είναι επίσης. Είχαμε πάρει απόφαση, αν θυμάσαι κ. Σαράκη, το 2011, όταν είχαμε τις διάφορες ανισότητες μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, είχαμε πει ότι σταδιακά θα πάει σε ένα ενιαίο επίπεδο. Τώρα, εάν... Όχι, σταδιακά, αλλά... Από το 2011. Από το 2011. Στην Οικονομική Επιτροπή όμως αποφασίσαμε για την τιμή του 2015. Εντάξει, αυτό το δούμε. Μπορεί από παραδρομή να έγινε κάτι τέτοιο. Θα το εξετάσουμε αυτό. Μπορεί να ενημερώσουμε στην επόμενη... Αναδρομές έχουμε κάνει ήδη τόσες και τόσες. Αυτή η συγκεκριμένη παραδρομή... Συγγνώμη, δεν είναι. Τι παραδρομές έχουν γίνει τόσες και τόσες, δεν κατάλαβα. Σας λέω ειλικρινά ότι μπορεί να γίνει μια παραδρομή και θα το δούμε στην επόμενη συνεδρίαση. Θα λυθεί η απορία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν βγει τα ειδοποιητήρια και έχουν πάει στον κόσμο ήδη. Θα λυθεί η απορία. Εγώ θέλω να εφαρμοστεί αυτό που ψηφίσουμε. Άμα είναι να μας φωνάζει εδώ, να ψηφίζουμε και να διαβάζουμε, να απονόμαστε, μελετάμε να κάνουμε. Και μετά εκ των υστέρων, εμείς να ψηφίζουμε μαύρο και εσύ να γράφετε άσπρο, να μην ερχόμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή δεν έχει νόημα να ερχόμαστε. Με ρωτά τώρα τι θέλω. Εγώ το τι θέλω, το είπα και στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Να μην αλλάξει τίποτα. Κύριε Σάφη, επί του Πονηρού δεν γίνεται τίποτα. Σας λέω ότι την επόμενη φορά θα το δει η υπηρεσία κάτω και θα απαντηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα νομίζω δεν είναι πρόκειτο ούτε ένα αντιδήμαρχο ούτε άλλο για να απαντήσει το συγκεκριμένο. Στην επόμενη συνεδρίαση, ακόμα και αν έχει γίνει από ένα τραυματισμό, και αν έχουν φύγει η σχεδία τη ειδοποίηση, θα διορθωθούν αυτοί. Έχετε κάτι για λοιπόν,